Ενημερωθήκαμε και αυτό που το τεχνικό λάθος, γιατί είναι πραγματικά ένα τεχνικό λάθος το οποίο προέκυψε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θεωρώ ότι θα έχει τελειώσει μέχρι και σήμερα. Από χθες δηλαδή το μεσημέρι έχουμε αυτή τη διαβεβαίωση. Ενημερώθηκε και ο τοπικός βουλευτής εδώ, ο κ. Αθανασίου, ο οποίος και αυτός έκανε τις αρμόδιες συζητήσεις, τηλεφωνήματα και εμείς με το Υπουργείο κάτω μιλήσαμε. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα μέχρι σήμερα θα έχει τελειώσει το μεσημέρι. Ήταν καθαρά θέμα, να το πω έτσι, πληροφοριακού λάθος. Δεν περάσανε μέσα κάποιοι κωδικοί που προβλέπονται για το θέμα της Κολοβής και της Αδραμητιανής. Εσείς πιστεύετε ότι θα περάσουν δηλαδή κανονικά στο σύστημα και μάλλον σας ενημέρωσαν. Θα μπουν στο σύστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπει στη διαδικασία για ενστάσεις και όλα αυτά. Κανονικά όχι, θα μπορούν. Ακόμα, κοιτάξτε. Ενστάσεις και να γίνουν, θεωρώ ότι είναι εκ του ούκανε για το λόγο του ότι απλά επειδή δεν βάλανε μέσα τους τριψήφιους αυτούς κωδικούς 115 και 117 που αφορούν την Αδραμητιανή και την Κολοβή, ναι, και αφήσαν όλους τους τετραψήφιους, αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό, γι' αυτό το λέω, είναι θέμα του πληροφορικού συστήματος, ναι, του Υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτός ο οργανισμός ο οποίος κινεί όλη τη διαδικασία. Το αντιλήφθηκαν και γι' αυτό το λόγο το διορθώσανε. Θεωρώ ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε δηλαδή και επίσημη ανακοίνωση ότι έχουν κανονικά. Το μόνο πράγμα που μένει είναι, και αυτό θέλουμε να επέρθουμε σε επικοινωνία για να μας πούνε, αν θα δοθεί παράταση για όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις αιτήσεις. Γιατί χάθηκε χρόνος, καταλάβατε. Τουλάχιστον το γνωρίζετε, είναι από τις μεγαλύτερες περιοχές με ελιές και πρέπει να προλάβουν όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως προβλέπεται από την υπουργική απόφαση, να μπορέσουν να έχουν αυτή την έκτακτη ενίσχυση. Γενικότερα είναι μια χρονιά πάλι δηλαδή που ερχόμαστε και βλέπουμε ότι λόγω της, θα το πω ακόμη μια φορά, της κλιματικής αλλαγής δεν έχει βρέξει. Το πρωί μιλούσα με κάποιους ελαιοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν αρχίσει και πηγαίνουν και συγκομίζουν τον ελαιόκαρπο. Δεν έχουμε τις αποδόσεις τις οποίες είχαμε. Λόγω τώρα, γιατί είμαστε στους 6 μήνες που δεν έχει βρέξει. Και είναι αυτό πολύ καθοριστικό για την ελιά.